Έχουν αυξηθεί και εγώ πιστεύω. Είναι πλήγμα που εμείς δεν θέλουμε, το κασελάκι. Είναι πολλές τώρα. Αυτό το θέμα που λέτε είναι πολύ σοβαρό, γιατί στην κεντρική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε αυτή η άποψη και να ξέρω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει οριστική απόφαση, γιατί σκέφτηκαν ότι με αυτό το ανέβασμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κασελάκης στο διαδίκτυο, σκέφτηκαν να ήταν υποψήφιος όλων για την Ευρωβουλή. Αλλά μετά είπαν ότι επειδή ο δρόμος είναι μεγάλος και υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, δεν θέλουν να τον εκλοβήσουν στην Ευρωβουλή, δηλαδή να κάνουν κάτι σαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα περιοριστεί είναι μετά. Είναι βλάκερ. Γιατί? Είναι βλάκερ, γιατί είναι μια χρυσή ευκαιρία να έχει έναν τίτλο. Δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής. Και βεβαίως μπορεί να τα ρυθμίσει πότε να πάει και πότε να πάει. Μπορεί να πηγαίνει μόνο τις ημέρες του Στρασβούργου που είναι τρεις ημέρες. Βλάκες όμως. Θέλει να τα κάνει όλα σωστά. Άρα εσείς είστε βλάκες υπέρ στο να πάει στην Ευρωβουλή. Πώς είπες? Είστε υπέρ στο να πάει στην Ευρωβουλή ο κύριος Κασελάκης. Να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Επαναλαμβάνω, είναι βλάκες. Μάλιστα. Έχετε ακούσει για ένα διεύλο επικοινωνίας πολύ στενό του ΣΥΡΙΖΑ της πλατείας Κομουνδούρου με το ΠΑΣΟΚ? Εσύ έχεις μάθει ότι υπάρχει λαγούμι Μαξίμου Κασελάκη? Αυτό υπήρχε... Υπήρχε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω κλείσει όμως. Το φαρδίνανε λίγο, πάλι με τροπότη. Να σας πω ότι έπρεπε να φαρδίνει, έπρεπε να φαρδίνει. Και θα συναντηθούν οι δύο αντίπαλοι σήμερα το προσεχή Γενάρη. Πού θα συναντηθούν? Στη γωνία δεξιά. Ναι, κάτω από το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί το προσεχή Γενάρη, γιατί? Στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλά, μέχρι τότε έχουμε να ζήσουμε. θα δούμε ποιος επικρατήσει τώρα.